Ο Έλον Μάσκ μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Πενσιλβάνια, με ανάρτησή του στο Twitter, κάλεσε τον επικεφαλής της μυστικής υπηρεσίας καθώς και τον αρχηγό του τμήματος ασφαλείας να παραιτηθούν. Όπως έγραψε, ο επικεφαλής της μυστικής υπηρεσίας και ο αρχηγός αυτής της λεπτομέρειας ασφάλειας θα έπρεπε να παραιτηθούν. Στην ανάρτηση του, ο Μάσκ επισύναψε και βίντεο ενός αυτόπτη μάρτυρα που είπε στη δημοσιογράφο του BBC ότι είχε προειδοποιήσει τη μυστική υπηρεσία ότι υπήρχε ένας ύποπτος άνδρας σε μία στέγη απέναντι από τη συγκέντρωση με ένα τουφέκι, αλλά τον αγνόησαν.